Κεφάλαιο, η ελαστικότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Το καπιταλιστικό σύστημα πρέπει να είναι ελαστικό. Ο καπιταλισμός επιβίωσε χάρη στην ελαστικότητά του. Είναι ένα επιτυχημένο ελαστικό σύστημα. Πρέπει όμως να αναλύσουμε από τι απαρτίζεται αυτή η ελαστικότητα. Ένας τρόπος να είναι ελαστικό το σύστημα σε αναπόφευκτες περιόδους οικονομικής κρίσης είναι να επεκτείνεις την υπάρχουσα ζήτηση. Επεκτείνεις την υπάρχουσα ζήτηση όταν ανταποκρίνεσαι στις συνδικαλιστικές πιέσεις για αύξηση των μισθών. Όταν όμως αυξάνεις τους μισθούς, μειώνεται το κέρδος. Ελαστικότητα είναι να μετακινήσεις το εργοστάσιο σου για να εξισορροπήσεις την κατάσταση. Σίγουρα είναι ένας ελαστικός μηχανισμός, αλλά τον έχουν εξαντλήσει. Είναι αυτό που ονομάζω κυκλική τάση. Είναι η εξάντληση των ελαστικών μηχανισμών. Όταν εξαντληθεί τελείως, είναι λογικό να σκεφτείς ότι αυτός ο ωραίος μηχανισμός δεν λειτουργεί πια. Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί ένα εναλλακτικό σύστημα. Ιστορικά, αυτό συνέβη και με την κατάρρευση του φεουδαλισμού. Αυτοί που διαχειρίζονταν το φεουδαλιστικό σύστημα κατάλαβαν ότι οι μηχανισμοί που είχαν υιοθετήσει για διάφορους λόγους δεν ήταν πλέον αποτελεσματικοί και προσπάθησαν να βρουν εναλλακτικούς μηχανισμούς. Αυτοί οι εναλλακτικοί μηχανισμοί ονομάστηκαν καπιταλισμός. Διαφωνώ με την ιστορική εξήγηση ότι η μπουρζουαζία εκτόπισε πολιτικά και οικονομικά τους ευγενείς και έτσι δημιουργήθηκε το καπιταλιστικό σύστημα. Πιστεύω ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Βασικά, οι ευγενείς ή κάποιοι από τους ευγενείς μετατράπηκαν σε καπιταλιστές επιχειρηματίες για να σωθούν. Δεν μπόρεσαν όμως να σώσουν το σύστημα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα. Κεφάλαιο, τα αντικαπιταλιστικά κινήματα. Τα αντικαθεστωτικά κινήματα πρέπει να εξεταστούν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Πρώτον, κατά τη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος και δεύτερον, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, όπου τα αντικαθεστωτικά κινήματα είναι δομές, θεσμοί. Η δομή της γνώσης των διάφορων επιστημονικών τομέων δημιουργήθηκε γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα και τα αντικαθεστωτικά κινήματα δημιουργήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Το λεγόμενο κοινωνικό κίνημα ή σοσιαλιστικό κίνημα ή τα εργατικά κινήματα ή τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή υπήρχε μία τεράστια αντιπαράθεση για το ποιες έπρεπε να είναι οι στρατηγικές. Στο σοσιαλιστικό κίνημα η αντιπαράθεση ήταν μεταξύ μαρξιστών και αναρχικών. Στα διάφορα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα ήταν μεταξύ πολιτικών και πολιτιστικών εθνικιστών. Σε αυτές τις αντιπαραθέσεις παρατηρούμε κάποια στοιχεία. Σε όλες τις αντιπαραθέσεις υπερίσχυσε η ίδια παράταξη. Οι μαρξιστές νίκησαν τους αναρχικούς. Οι πολιτικοί εθνικιστές νίκησαν τους πολιτιστικούς εθνικιστές. Το θέμα της αντιπαράθεσής τους ήταν η στρατηγική. Οι μαρξιστές και οι πολιτικοί εθνικιστές υποστήριζαν την στρατηγική των δύο κινήσεων. Πρώτα παίρνουμε κρατική εξουσία και ύστερα αλλάζουμε τον κόσμο. Η λογική τους ήταν ότι χωρίς κρατική εξουσία θα κατέρεαν.
Δεν μπορείς να πας στο δάσος και να φτιάξεις μια τέλεια κοινωνία. Δεν θα σ' αφήσουν να δημιουργήσεις τη δική σου γλώσσα. Χρειάζεσαι κρατική εξουσία για να τα κάνεις όλα αυτά. Όλοι υιοθέτησαν αυτήν την στρατηγική. Ακόμη και όταν το σοσιαλιστικό κίνημα χωρίστηκε στα δύο, σε κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες, διαφωνούσαν για πολλά θέματα, όχι όμως για αυτήν την στρατηγική. Ήθελαν να πάρουν την εξουσία και να αλλάξουν τον κόσμο. Διαφωνούσαν στο πώς θα έπαιρναν την κρατική εξουσία. Βασικά, στα 30 χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η στρατηγική αυτή ήταν επιτυχής ως προς την πρώτη κίνηση. Το 1/3 του κόσμου ήταν τα κομμουνιστικά κράτη. Στο άλλο 1/3 του κόσμου την εξουσία είχαν οι σοσιαλδημοκράτες. Στους σοσιαλδημοκράτες εντάσσονται οι δημοκράτες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν είχαν αποκλειστική εξουσία. Είχαν όμως εναλλακτική εξουσία, αφού τα συντηρητικά κόμματα υιοθέτησαν το πρόγραμμά τους. Κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα είναι η εξουσία του ΠΑΣΟΚ. Στο υπόλοιπο 1/3 του κόσμου υπερίσχυσαν οι εθνικιστές. Τα κινήματα αυτά κατέλαβαν την εξουσία στο 90% των κρατών. Ουσιαστικά είχαν καταφέρει το πρώτο βήμα, δηλαδή την κατάκτηση της εξουσίας. Είναι αξιοσημείωτο, γιατί με την κατάσταση του κόσμου το 1900 δεν μπορούσες να φανταστείς ότι θα έπαιρναν την εξουσία. Ήταν πολύ αδύναμα κινήματα για να ανέβουν στην εξουσία και όμως 70 με 80 χρόνια αργότερα είναι στην εξουσία. Ας δούμε τώρα το δεύτερο βήμα, δηλαδή να αλλάξουν τον κόσμο. Το 1968 σχετίζεται με αυτό ακριβώς το βήμα. Το 1968 ήταν μια παγκόσμια επανάσταση με διάφορες μορφές. Είχαν όμως ένα κοινό σημείο. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έλεγαν «Δεν είστε μέρος της λύσης, αλλά του προβλήματος». Οι επαναστάτες έλεγαν στα παλαιά κινήματα «Δεν αλλάξατε τον κόσμο, δεν τον εκδημοκρατήσατε». Στην εξουσία ανεβαίνουν μόνο οι προνομιούχοι. Τα οικονομικά συστήματα δεν διαφέρουν. Παντού επικρατεί η συγκέντρωση του κεφαλαίου. Μετά από τόσους αγώνες δεν άλλαξαν ουσιαστικά τα πράγματα. Είμαστε απογοητευμένοι. Αυτά έλεγε το κίνημα του 68. Η αντιπαράθεση με τα παλαιά κινήματα ήταν τεράστια. Και τι έκανε ο κόσμος? Αρχικά δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση. Προσπάθησαν διάφορα πράγματα. Η σύγχυση επικρατεί ως σήμερα. Δημιουργήθηκαν πολλά νέα κινήματα, αλλά πάντα υπήρχαν τα ίδια προβλήματα. Ο κόσμος δεν ήταν σίγουρος για το αν τα νέα κινήματα είχαν λύσει το πρόβλημα. Απ' τη μία, τα αντικαθεστωτικά κινήματα δεν ήξεραν ποια στρατηγική έπρεπε να ακολουθήσουν. Από την άλλη, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης θεωρώ ότι ήταν η τελική κατάρρευση των παλαιών κινημάτων που είχαν την εξουσία και ένα πολύ απελευθερωτικό φαινόμενο. Όταν ανέβηκαν στην εξουσία τα σοσιαλδημοκρατικά, τα κομμουνιστικά και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και ο λαός ζητούσε κάποιες αλλαγές, ζητούσαν να κάνουν υπομονή, γιατί θα έχαναν την εξουσία. Ζητούσαν από το λαό να τους εμπιστευτεί, να περιμένουν και σιγά σιγά θα άλλαζαν τον κόσμο. Περιμένετε να γίνουν και τα άλλα κράτη σαν εμάς? Προσπαθούμε, μη διαταράσετε την ισορροπία μας. Τα αντικαθεστωτικά κινήματα έγιναν κατασταλτικές δυνάμεις του λαϊκού ριζοσπαστισμού. Ακολουθεί η απογοήτευση. Δεν υπάρχει πια εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι ήταν μια ήττα του απελευθερωτισμού, γιατί τα αντικαθεστωτικά κινήματα δεν δούλευαν πια για αυτούς. Προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τα πλήθη. Προς τα εκεί οδεύουμε σήμερα. Τα λαϊκά κινήματα δεν έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος.
Δεν πιστεύουν ότι ο κρατικός μηχανισμός θα αλλάξει τον κόσμο και ψάχνουν για μια νέα στρατηγική. Μια στρατηγική που δεν είναι ιεραρχική. Τα παλαιά αντικαθεστωτικά κινήματα έλεγαν «Όλοι πρέπει να έρθετε κάτω από την ομπρέλα μας. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι απόκληση». Επίσης, ήταν πολύ ανεκτικοί ο ένας προς τον άλλον. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν κατηγορούσαν τους κομμουνιστές και οι δύο μαζί δεν κατηγορούσαν τα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα. Ενώ πριν, όλοι επιτίθονταν εναντίον όλων, γιατί ήθελαν να είναι ο αποκλειστικός μηχανισμός στην εξουσία. Σήμερα υπάρχει πολλαπλότητα κινημάτων. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα ιεραρχικό κίνημα, αλλά μια οικογένεια κινημάτων. Ονομάζω αυτή τη θέση το πνεύμα του Πόρτο Αλέγκρε. Κεφάλαιο Εκλογές. Επίσης, υπάρχει μία νέα στάση ως προς τις εκλογές. Οι εκλογές είναι σημαντικές όχι επειδή αλλάζουν τον κόσμο, αλλά επειδή ελαχιστοποιούν τις απώλειες. Στη Γαλλία το 1981, όταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανέβηκε επιτέλους στην εξουσία, ο κόσμος χόρευε στους δρόμους. Η Βαστήλη είχε πλημμυρίσει από κόσμο που πανηγύριζε και φώναζε «Τα καταφέραμε». Το 1983 αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι η παγκόσμια οικονομία είναι ισχυρότερη από τη γαλλική κυβέρνηση. Όταν ανέβη στην εξουσία ο Ζοσπέν το 2002, γιατί είναι πολύ πιθανό να κερδίσει στις εκλογές, κανείς δεν θα πανηγυρίσει στους δρόμους. Όχι γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να αναλάβει την εξουσία ο Ζοσπέν. Πιστεύουν ότι η κυβέρνησή του θα είναι καλύτερη από του Σιράκ. Ξέρουν όμως ότι ο Ζοσπέν δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Από την άλλη, για να κερδίσει ο Ζοσπέν χρειάζεται μια πλουραλιστική αριστερά, που σημαίνει ότι πρέπει να ανεχτούν τη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών παραδόσεων της σοσιαλδημοκρατικής, της πράσινης, της κομμουνιστικής κτλ. Δεν πρέπει να πολεμήσεις αυτές τις διαφορετικές παραδόσεις. Πρέπει να ενώσεις με κάποιο τρόπο τις ψήφους ώστε να έχεις μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Είναι ένα βραχυπρόθεσμο πραγματιστικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το κυρίως θέμα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πολιτιστική κατάσταση σήμερα και για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια θα διεξάγεται αυτή η μάχη μέχρι να βρεθεί ποιο σύστημα θα αντικαταστήσει την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία που καταραίει. Βέβαια, εγώ λέω ότι καταραίει η καπιταλιστική οικονομία, αλλά θα χρειαστούν 5 με 10 χρόνια για να το συνειδητοποιήσουμε.